Εβδομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία Δευτέρας Γυμνασίου, βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για την πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και με την αρχαία θρησκεία. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι τρεις και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Τι ήταν οι αιρέσεις και ποιες γνωρίζετε? Οι αιρέσεις είναι οι παρεκκλήσεις από την ορθή χριστιανική διδασκαλία και ο χριστιανισμός ήρθε αντιμέτωπος με αυτές από πολύ νωρίς. Η ορθή χριστιανική διδασκαλία διατυπώθηκε από την Εκκλησία μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους. Κατά τον 4ο αιώνα, η αίρεση που κυριάρχησε ήταν ο αριανισμός. Σύμφωνα με τον αριανισμό, ο Υιός είναι δημιούργημα του Πατρός, αλλά αμφισβητείται η θεότητά του. Η αίρεση αυτή καταδικάστηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους της Νίκαιας το 325 και της Κωνσταντινούπολης το 381. Στη συνέχεια, κατά τον 5ο αιώνα, κάνει την εμφάνισή του ο Νεστοριανισμός. Σύμφωνα με την αίρεση αυτή, η ανθρώπινη φύση του Χριστού υπερήχε της Θείας. Ο Νεστοριανισμός καταδικάστηκε από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου το 431. Αντίθετος με τον Νεστοριανισμό ήταν ο μονοφυσιτισμός. Σύμφωνα με την αίρεση αυτή, η ανθρώπινη φύση του Χριστού απορροφήθηκε από τη Θεία. Την αίρεση αυτή την καταδίκασε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκιδόνας το 451. Οι οπαδοί του μονοφυσιτισμού, βέβαια, να αναφέρουμε ότι στη συνέχεια αποδέχτηκαν την κυριαρχία των Αράβων, καθώς έτσι θα απαλλάσσονταν από τη σκληρή στάση της Κωνσταντινούπολης προς αυτούς. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αυτή ήταν μια αίρεση η οποία στήχησε πολύ στο Βυζαντινό κράτος. Ερώτηση νούμερο 2. Ποιος αυτοκράτορας πήρε σκληρά μέτρα κατά της αρχαίας θρησκείας? Ο αυτοκράτορας που πήρε πολύ σκληρά μέτρα κατά της αρχαίας θρησκείας ήταν ο Θεοδόσιος ο πρώτος. Ο Θεοδόσιος έκλεισε τους αρχαίους ναούς και τα μαντεία και ήταν αυτός που κατήργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα Ελευσίνια Μυστήρια. Πριν από αυτόν, βέβαια, να αναφέρουμε ότι αντίθετη στάση είχε κρατήσει ο προκάτοχός του, ο Ιουλιανός. Ο Ιουλιανός, στα 2 χρόνια της διακυβέρνησής του, προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Ερώτηση νούμερο 3. Πού οδήγησε η σύγκρουση του χριστιανισμού με την αρχαία θρησκεία? Η σύγκρουση αυτή είχε πολύ αρνητικές συνέπειες. Μνημεία της αρχαιότητας καταστράφηκαν και οπαδοί της αρχαίας θρησκείας κυνηγήθηκαν και θανατώθηκαν. Ανάμεσα στα θύματα της διαμάχης αυτής ήταν και η σπουδαία Αλεξανδρινή φιλόσοφος Ιπατία. Στη συνέχεια, βέβαια, να αναφέρουμε ότι με πρωτοβουλία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας αξιοποιήθηκαν πολλά από τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά με έναν επιλεκτικό τρόπο. Ομάδα, εδώ κλείνουμε το βίντεό μας. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, θα είστε όλοι καλά. Adiós.